Ελεύθερο πάρκινγκ μέχρι Νεωτέρας θα έχουν οι Θεσσαλονικοί στα σημεία ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στις συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες που λειτουργεί το σύστημα. Οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να πληρώνουν πια το αντίτιμο, αφού το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν λειτουργεί λόγω των κλειστών καταστημάτων. Οπωσδήποτε είναι καλό, γιατί εντάξει, θα εξυπηρετήσει κάποιος. Τώρα για να πάρουν κάποια χρήματα που δεν είναι περιττό, γιατί δεν κυκλοφορεί και κανένας. Ναι, καλό είναι. Ναι. Ό,τι και αν κάνει, είναι καλό. Ό,τι είναι να προστατεύσει και την τσέπη του ανθρώπου και το οτιδήποτε είναι καλό. Τα κοντινότερα καταστήματα που εξυπηρετούν για τις πληρωμές είναι κλειστά εξαιτίας της καθολικής αναστολής της λειτουργίας όλων των εμπορικών καταστημάτων. Ειδικά εδώ το πάρκινγκ είναι επιπληρωμή, το γνωρίζετε. Ναι, το γνωρίζω. Αλλά και θα πήγαινε να πληρώσω και μάλιστα το αντίτιμο, αλλά από ό,τι φαίνεται, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπατε. Δεν το πληρώ, θα το πληρώσω. Πολύ θετικά για εμάς που πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας αναγκαστικά. Είναι ένα σωστό μέτρο. Το σκεφτόμασταν και στο γραφείο τώρα ότι πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Και ευχαριστούμε τη Δημοτική Αστυνομία, δεν ξέρω ποιον να ευχαριστήσω βασικά, για αυτό το μέτρο. Εγώ ενημερώθηκα από τη Δευτέρα, τυχαία, μέσω social media για το Αθηναϊκό. Αλλά μετά και για το εδώ της Θεσσαλονίκης. Από τη μία μου φαίνεται ωραίο, αλλά από την άλλη νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σπίτι βασικά. Γι' αυτό το αφήσαν και ελεύθερο, σου λέει κάτσε να δούμε. Δεν ξέρω. Ωραία φαίνεται άδεια η πόλη. Αλλά μέχρι εκεί κανονικά πρέπει να πάμε και εμείς σπίτι σιγά σιγά. Αν και η Δημοτική Αστυνομία τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα πραγματοποιεί ελέγχους στα σημεία ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου, εκείνα παραμένουν άδεια, με πολλούς από τους συμπολίτες μας ωστόσο να επιμένουν στην παρανομία, είτε διπλοπαρκάροντας είτε επιλέγοντας το πάρκινγκ σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης.